Καλημέρα κύριε Καλτελίδη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς, στις ακροάτερες και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου που είμαι για πρώτη φορά στους ραδιοθαλάμους του 984. Κύριε Καλτελίδη, για να μην χάνουμε χρόνο, ας ξεκινήσω πολύ γρήγορα, γιατί είμαστε σε μια εξαιρετικά ρευστική περίοδο ανοιχτά. Ο Ερντογάν έχει επιστρέψει από τις ΗΠΑ, από μια κατά γενική ομολογία επιτυχημένη επίσκεψη. Το ερώτημα στα χείλη όλων είναι, μετά το ταξίδι αυτό, άνοιξε για τα καλά η όρεξη Ερντογάν σε σχέση με εμάς και την Κύπρο? Λοιπόν, να πω δύο λόγια για την απόψινή εκδήλωση. Να πείτε. Είναι μια εκδήλωση που με την ευγενική πρόσκληση της εταιρείας Ζωριδάκης και της επενδυτικής, βρίσκομαι εδώ, τους ευχαριστώ γι' αυτό. Ο λόγος είναι γιατί πέραν αυτής της επικοινωνίας που έχουμε από τη φιλόξενη συχνότητά σας, στην απόψινή εκδήλωση θα παρουσιάσουμε εικόνες, χάρτες για το θέμα της εκδήλωσης και φυσικά στο τέλος θα έχουμε και διάλογο με τους πολίτες, γιατί νομίζω ότι οι μονόλογοι στην ουσία πολλές φορές, επειδή οι μονόλογοι επικρατούν στην Ελλάδα, ακόμα και υποτίθεται ότι υπάρχει πολιτικός διάλογος, είναι παράλληλοι μονόλογοι μεταξύ των πολιτικών αρχηγών ή τέλος πάντων των πολιτικών. Θα ακολουθήσει διάλογος, θα δεχτώ ερωτήσεις, ό,τι χωρίς κανένα, προϋπόθεση, και θα πιστεύω ότι θα βγει κάτι θετικό από την απόψινή εκδήλωση. Πάμε τώρα στον Ερντογάν. Να πούμε καταρχάς δύο λόγια για τα χαρακτηριστικά της επίσκεψης, τα τεχνοκρατικά θα έλεγα. Το πρώτο είναι ότι είναι η συντομότερη επίσκεψη του Ερντογάν στις ΗΠΑ. Διήρκησε μόλις 30 ώρες. Οι προηγούμενες ήταν μεταξύ 3 και 5 ημερών. Δηλαδή ο Ερντογάν πέραν του Προέδρου πήγαινε σε διάφορους φορείς, είτε πανεπιστήμια, είτε think tanks, δεξαμενές σκέψεις, άλλους φορείς φιλοτουρκικούς φυσικά. Τώρα δεν έκανε καμία συνάντηση με κανέναν πλην του Τραμπ. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα που πιστεύω καλό είναι να το συγκρατήσουμε, γιατί το κλίμα στις ΗΠΑ με εξαίρεση τον Τραμπ και ορισμένους γερουσιαστές για τον Ερντογάν και την Τουρκία δεν είναι καλό. Νομίζω ότι χειρότερο δεν ήταν ποτέ. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω σε σχέση με την επίσκεψη είναι ότι ότι αυτή έγινε στο Οβάλ γραφείο παρουσία 5 γερουσιαστών. Είναι κάτι που διπλωματικά δεν είναι σύνηθες. Δηλαδή είναι οι δύο πρόεδροι και 5 γερουσιαστές και ήθελε με αυτό ο Τραμπ να δείξει στον Ερντογάν ότι ξέρεις, εγώ δεν τα κάνω όλα όπως θέλω στις ΗΠΑ. Υπάρχει η γερουσία, υπάρχουν άλλα κέντρα τα οποία εξισορροπιστικά που ελέγχουν και ασκούν εξουσία στις ΗΠΑ, και μάλιστα ακριβώς η παρουσία αυτών των γερουσιαστών έδωσε και έναν άλλο τόνο στην επίσκεψη. Δηλαδή, όταν ο Ερντογάν προσπάθησε να δείξει ένα βίντεο σε ένα τάμπλετ που είχε με τη δράση των Κούρδων που είναι εγκληματική ή τρομοκρατική κατά την άποψή του, τότε ο Λίντσεϊ Γκράχαμ, ένας γερουσιαστής που θα έλεγα ότι το παίζει ζεστό κρύο στην Τουρκία, μια στο καρφί και μια στο πέταλο, είπε, θα θέλατε να φέρω κι εγώ ένα βίντεο των Κούρδων για να δείξουν τι κάνουν οι δικοί σας άνθρωποι στους Κούρδους. Εν πάση περιπτώσει, αυτό επαναλαμβάνω το τεχνοκρατικό, δεν ήταν μια συνηθισμένη επίσκεψη. Τώρα, ποιος ήταν ο κέριος στόχος του Ερντογάν? Πάμε αυτά, με συγχωρείτε, Τραμπ, δίλε του Ερντογάν είναι. Ναι, θα πάμε ακριβώς και εκεί. Ακούστε, ποιος ήταν ο στόχος του Ερντογάν? Διπλός ήταν ο στόχος. Ο ένας είναι το κουρδικό, αυτό είναι μακράν το μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά αυτό είναι το εθνικό πρόβλημα, θα έλεγα, της Τουρκίας. Έχει όμως και ένα προσωπικό πρόβλημα, το πρόβλημα της τράπεζας Halkbank. Θα ήθελα να πω δύο λόγια στους ακροατές και τις ακροατέσεις γι' αυτό. Η Halkbank είναι μια τράπεζα της οικογένειας με την οποία ο Ερντογάν και ο κύκλος του κάνει δουλειές, η οποία δεν είναι και διασυνδεδεμένη με το Διεθνές Τραπεζικό Σύστημα, ακριβώς για να γίνονται οι μαύρες δολές του βαθαίως κράτους. Right. Αυτή η τράπεζα λοιπόν έκανε δοσοληψίες με το Ιράν, σπάζοντας το εμπάργκο και τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί από τις ΗΠΑ. Αυτή η υπόθεση κάποια στιγμή αποκαλύφθηκε και
αποκαλύφθηκε ότι δόθηκαν και μίζες σε πρόσωπα που σχετίζονται με το οικογενειακό περιβάλλον του Ερντογάν. Τότε λοιπόν, ταξιδεύοντας ο αντιπρόεδρος αυτής της Τράπεζας της ΗΠΑ, συνελήφθη και έγινε ένα παζάρι με τον Μπράνσον, κάποια στιγμή τον άφησαν ελεύθερο, όμως ο φάκελος αυτός που ο εισαγγελέας είχε μείνει στο ράφι ως προϊόν προηγούμενου ανατολίτικου παζαριού Τραμπ Ερντογάν, ξεπάγωσε και κατέβηκε από το ράφι στην ουσία την ημέρα που η Τουρκία εισέβαλε στη Συρία. Ήταν δηλαδή ένα όπλο που το κρατούσαν στο προστάσιο της Αμερικανή για να εκβιάσουν τον Ερντογάν. Και στις 15 Οκτωβρίου, όχι, στις 24 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, βγήκε το κατηγορητήριο. 45 σελίδες, 6 κακουργήματα, 6 κατηγορίες έχουν απαγγελθεί εναντίον της Halkbank και φυσικών προσώπων. Μέσα σε αυτά είναι και υπουργοί και ο γαμπρός του Ερντογάν. Εκεί λοιπόν, εάν λέγεται, έχει γραφτεί σε αμερικανικά έγκυρα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέχρι στιγμής η μεγαλύτερη ποινή που έχει επιβληθεί από αμερικανικά δικαστήρια ήταν στην BNP Paribas, τη γαλλική τράπεζα, 9 δις δολάρια για παραβιάσεις του τραπεζικού του νόμου περί τραπεζικών συστημάτων στις ΗΠΑ. Εδώ λοιπόν όλοι λένε ότι θα είναι πάνω από 9 δις. Εάν επιβληθεί πρόστιμο 9 ή 10 δις στη Halkbank, η Halkbank θα καταρρεύσει. Μαζί με αυτήν θα υποστεί σοβαρό πλήγμα το τραπεζικό σύστημα στην Τουρκία και η οικονομία. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για τον Ερντογάν? Για προσωπικούς λόγους, πέραν των δικών του ανθρώπων, εάν η οικονομία υποστεί πλήγμα τώρα που είναι πραγματικά σε μια πολύ δύσκολη φάση, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι ζήτημα αν θα έχουμε το 2019, αν θα έχει έστω και 1% θετικό ρυθμό ανάπτυξη η τουρκική οικονομία. Εάν λοιπόν η τουρκική οικονομία σε αυτή τη φάση βρίσκεται δεχτεί ένα πλήγμα, τότε ο Ερντογάν πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να επανεκλεγεί το 2023. Γιατί? Γιατί, ξέρετε, ανέκαμψε η δημοτικότητά του πριν την εισβολή στη Συρία, ήταν η χαμηλότερη από το 2002 που μπήκε στην κεντρική πολιτική σκηνή ως πολιτικός αρχηγός. Με την εισβολή στη Συρία ανέκαμψε, στην ουσία κέρδισε 7-8 μονάδες, οι οποίες όμως, ξέρετε, προϊόντος του χρόνου, επειδή τα οικονομικά προβλήματα στις πλατείες λαϊκές μάζες, στους φτωχούς ανθρώπους συνεχίζονται, εξατμίζεται αυτό το κέρδος και με την εισβολή στη Συρία, επειδή, ξέρετε, είχε επικρατήσει αυτό το ντελίριο, το παραλήρημα που χαιρετούσαν όλοι στρατιωτικά, μικρά παιδιά, και αυτό θα πρέπει, να μας προβληματίσει, γιατί η Τουρκία, Λούκας, στο μπάσκετ, γιατί η Τουρκία διατηρεί ακόμα ένα σύστημα με το οποίο μπορεί και συσπυρώνει το σύνολο του κόσμου στην Τουρκία και τις ελίτ, τις πνευματικές, τις οικονομικές, τους πάντες. Ενώ στην Ελλάδα, ξέρετε, εάν το κράτος μπει συσπυρωθεί, τι γίνεται? Ακριβώς το αντίθετο, ο κόσμος διχάζεται. Εκεί λοιπόν είχαν παγώσει και διαδικασίες ίδρυσης δύο κομμάτων. Από τον Αλί Μπαμπατζάν, τον αρχιτέκτονα της οικονομικής πολιτικής, του οικονομικού θαύματος του Ερντογάν, και του Αχμέντ Νταβούτογλου, που ήταν ο μέντορας του Ερντογάν σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, στρατηγικού βάθους κτλ. Αυτά τώρα ξεπάγωσαν. Σήμερα που μιλάμε, δουλεύουν στο φουλ οι μηχανές των δύο υπό ίδρυση κομμάτων. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Με δύο κόμματα που παίρνουν στελέχη από τα σπλάχνα του ΑΚΕΠΕ, το Κόμμα της Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, με δύο κόμματα. Και με μια οικονομία που δέχεται το κτύπημα των 10 δις και λαμβανωμένο υπόψη είναι το Κατάρ πλέον δεν είναι τόσο κοντά στον Ερντογάν όσο ήταν πριν από δύο μήνες, γιατί γίνονται κάποιες προσπάθειες επαναπροσέγγισης του Κατάρ με τη Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα, που αν γίνει αυτό σημαίνει ότι απομακρύνεται από την Τουρκία. Ο Ερντογάν λοιπόν θα έχει ελάχιστες πηγές άντλησης κεφαλαίων για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Του μένει μόνο η Ρωσία, που αυτή δεν είναι μία πηγή άντλησης κεφαλαίων απευθείας κράτος με κράτος. Το σημαντικότερο, η σημαντικότερη πηγή εσόδων είναι από τον τουρισμό, που ενώ στην Ελλάδα δεν ξέρω αν ήρθαν φέτος 300-400.000 Ρώσοι, στην Τουρκία ίσως ξεπέρασαν και τα 8 εκατομμύρια οι τουρίστες. Και ξέρετε, όσο και αν δεν είναι όλοι πλούσιοι, αφήνουν αρκετά δισεκατομμύρια που παίζουν κρίσιμο ρόλο
στην οικονομική ανάπτυξη που θέλει να πετύχει ο Ερντογάν. Εν πάση περιπτώσει, το αξίδι λοιπόν έγινε για το κουρδικό και για τη Halk Bank για προσωπικούς λόγους, όχι για εθνικούς. Για τη Halk Bank δεν είδαμε να λένε τίποτα απολύτως. Ούτε ο Τραμπ, ούτε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν επιστρέφοντας είπε: συζητήθηκε αυτό το θέμα, αλλά δεν μίλησε. Αυτό κατά την άποψή μου δείχνει ότι είναι σε εξέλιξη κάποια διαδικασία. Δούνε και λαμβίν. Θα δούμε. Πάντως, κύριε Καλτερίδη, δεν μπορείτε να πείτε ότι εστέφθη από αποτυχία αυτό το όχι, ταξίδι. Όχι, 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 όχι. Όταν όλοι συζητάγαν με τους S400 και μια σειρά άλλα, έχει προσβάλει αλλεπάλληλες φορές την Αμερικανική διοίκηση, τελικώς δεν τρέχει τίποτα. Όχι μόνο αυτό. Υπάρχουν και πολιτικού χαρακτήρα προσβολές. Σωστό. Ίδρυς από πλευράς της Τουρκίας. Δεν μου λέτε τώρα, ακολουθεί και επίσκεψη Πούτιν. Αυτό λοιπόν γίνεται γιατί υπάρχει στο συμβόλαιο, υπάρχουν όροι που η Τουρκία δεν μπορεί να τους παραβιάσει. Η Τουρκία αυτό που εκτιμώ ότι θέλει, αυτό που συνάγεται γιατί δεν ήμουν μπροστά, αυτό που πιστεύω ότι έγινε ήταν πάνε για αποθήκευση S400. Για αποθήκευση. Και αυτά που δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι. Ναι, πάνε για αποθήκευση. Πάνε για αποθήκευση. Οι Αμερικανοί απαιτούν να πηγαίνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, ίσως ένα τρίμηνο. Αμερικανή τεχνική υπό το μανδύα του ΝΑΤΟ υποτίθεται και θα επιθεωρούν τα συστήματα ότι δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Εάν λοιπόν γίνει αυτό, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Ρωσίας. Που φυσικά και η Ρωσία, να μην περιμένουμε ότι θα τα σπάσει με την Τουρκία, τα συμφέροντά της είναι της Ρωσίας, είναι στρατηγικού χαρακτήρα. Σκεφτείτε ότι ακόμα και σε περίπτωση που ακυρωθούν οι S-400, η Ρωσία έχει τα εξής λαμβάνιν από την Τουρκία. Κάθε χρόνο, αυτό μπορείτε να το δείτε στο διαδίκτυο, παίρνει 20 δισεκατομμύρια δολάρια από τον Blue Stream, δηλαδή τον αγωγό φυσικού αερίου που αποφασίστηκε από τον Μεσούτ Γιλμάς και τον Μπιλέν Τεσεβίτ το 1998-99. Στη συνέχεια υπάρχει και ένας άλλος αγωγός που έρχεται από τη Θράκη, ο οποίος είναι πολύ λιγότερης χωρητικότητας. Τώρα μπαίνει σε λειτουργία ο λεγόμενος Turkish Stream, ο οποίος είναι μεγαλύτερης χωρητικότητας από τον Blue Stream, που σημαίνει περισσότερο φυσικό αέριο, το οποίο δεν ξέρω αν θα το καταναλώνει όλο η Τουρκία, γιατί υπάρχει το σχέδιο να πάει και στην Ευρώπη. Και υπάρχει φυσικά και το πυρηνικό εργοστάσιο στη Μερσίνα, που αυτό από μόνο του είναι ένα project 20 δισεκατομμυρίων. Αλλά εάν τα δούμε όλα αυτά συνολικά, η Τουρκία πλέον έχει ενεργειακή εξάρτηση σε ποσοστό μπορεί να φτάνει και το 40% από τη Ρωσία. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει, ότι σημαίνει για τη Ρωσία στρατηγικού χαρακτήρα συμφέροντα στην Τουρκία και ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτά τα συμφέροντα, εκτιμώ ότι η αντίδρασή της σε περίπτωση ακύρωση των S-400 δεν θα είναι απευθείας κάποιου χαρακτήρα κυρώσεις προς την Τουρκία. Ίσως η Τουρκία να το πληρώσει στη Συρία αυτό και αναφέρουμε στο Ιτλίμ, στην Αφρίν, στην Αλμπάμπ, αλλά και στην Τελαπιάτ, στην τελευταία επιχείρηση που έκανε. Ίσως εκεί να πληρώσει ένα σοβαρό τίμημα, αλλά οι σχέσεις απευθείας της Ρωσίας και της Τουρκίας εκτιμώ ότι πολύ δύσκολα θα επιδεινωθούν. Βλέπετε όμως, κύριε Καλτερίδη, με έναν τρόπο το έχουμε ξαναπεί, η Τουρκία είχε αναγορευτεί πια σε κάτι παραπάνω από μεγάλο περιφερειακό παίκτη, με ευελιξία, ακροατώντας αν θέλετε πολλές φορές, αλλά παίζοντας σε αυτή τη μεγάλη γεωπολιτική αντίθεση των παικτών ισχύως των μεγαλύτερων, της έχει βγει για την ώρα, θα δούμε, της έχει βγει. Εμείς περιοριζόμαστε σε ένα ρόλο ποιος θα μας σώσει περισσότερο. Και αν μας χαμογελάει λίγο ο Πούτιν, τι καλό το ξανθογένος και κακή Αμερικάνη. Όταν μας χαμογελάνε οι Αμερικάνοι, τι καλή Αμερικάνη, οι απατεώνες του ξανθογένους. Προσφάτως ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας είπε κάτι, με συγχωρείτε δηλαδή, σε αυτή την περίοδο εγώ δεν παίρνω να τα ακούσω. Δηλαδή ότι είμαστε έτοιμοι να ξαναρχίσουμε το αίμα μας για τον Αμερικανικό στρατό. Μπαρδόν, λοιπόν, όσο να το εκεί δυναμικοί και να είμαστε για αυτό το στρατό, με αυτές τις πολιτικές που μας βάζουν ζητήματα συνεκμετάλλευσης, διαμοιρασμού του Αιγαίου επιχειρησιακά το ένα και το άλλο. Ξέρετε, ο Έλληνας δεν έχει τόσο κοντή μνήμη. Και είμαστε τώρα, χθες είχαμε 5 εξέλιξη Πολυτεχνείου, στο βάθος Κύπος ήρθε και η Κυπριακή τραγωδία αυτή την ιστορία. Όχι του Πολυτεχνείου, καταλαβαίνετε τι εννοώ, του αμερικανοκίνητου πραξικοπήματος. Άρα κύριε Καλτερίδη. Λοιπόν, η Τουρκία
Έχω γράψει ένα βιβλίο που λέγεται «Το εκρεμές της Τουρκίας». Και εκεί προσπαθώ να εξηγήσω πώς η Τουρκία με αυτή την ταλάντωση μεταξύ της Μόσχας και της Ουάσιγκτον κάθε φορά με την επιστροφή της προσπαθεί να δημιουργήσει περισσότερο χώρο για τον εαυτό της στον οποίο θα ασκεί αυτή η γεωπολιτική επιρροή. Και αυτό το πήγαινε μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας δεν είναι, είναι κερδοφόρο πολλές φορές για την Τουρκία και κερδίζει χώρο. Και κερδίζει χώρο και γεωγραφικά αλλά και πολιτικά. Γεωγραφικά είδατε τι έγινε στη Συρία και οι τέσσερις εισβολές της Τουρκίας, Αφρίν, Αλμπάμ, Τελαμπιάντ και κύριε Σπί και Ιντλίμ, όλες αυτές έγιναν με άδεια, οι τρεις με την άδεια της Ρωσίας και η μία με την άδεια της Αμερικής και στη συνέχεια με την υποστήριξη της Ρωσίας. Άρα αυτή η ταλάντωση, από αυτήν την ταλάντωση κερδίζει. Το χειρότερο θα έλεγα για μας και ναι, για την περιοχή ναι, είναι ότι ο Ερντογάν έχει ένα πλανητικό σχέδιο για την Τουρκία. Όπως είπατε πριν από λίγο, δεν τον ενδιαφέρει ο ρόλος της περιφερειακής δύναμης. Η Τουρκία θέλει να γίνει παγκόσμια δύναμη. Και αν δούμε τα βήματα που έχει βαδίσει ο Ερντογάν και που έχει χαράξει για το μέλλον, είναι συγκλονιστικό η συγκλονιστική ομοιότητα με τα βήματα του Χίτλερ. Δεν θα το πιστεύετε, είναι το χθεσινό μου άρθρο, δεν θα το πιστεύετε πραγματικά. Τι θέλει να κάνει λοιπόν ο Ερντογάν? Ο Ερντογάν θέλει στην ουσία να αλλάξει ο ΟΗΕ, η δομή του ΟΗΕ, κυρίως του Συμβουλίου Ασφαλείας, γιατί κατηγορεί την Δύση ότι η Δύση στην ουσία έχει αδικεί δεκαετίες και αιώνες τώρα τους μουσουλμάνους, δεν εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο Ασφαλείας που είναι η αρχιτεκτονική ασφάλειας και ελέγχου της ανθρωπότητας σε αυτό το πράγμα. Η Τουρκία λοιπόν θέλει να είναι αυτή το μόνιμο μέλος, το νέο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, τη νέα αρχιτεκτονική του κόσμου, για να εκπροσωπεί τον μουσουλμανικό κόσμο. Και δεν είναι λόγια αυτά. Υπάρχουν και έργα. Έκανε ένα τέμενος Ισλαμικό στην Ουάσιγκτον 100 εκατομμυρίων δολαρίων, στο οποίο είχε καλέσει τον Ομπάμα, αν θυμάστε, και σωστά δεν πήγε γιατί τον κατηγορούν για κρυφό μουσουλμάνο, και το έκανε στην Ουάσιγκτον, θέλοντας να δείξει ότι εκεί που είναι η καρδιά του κόσμου, η πολιτική καρδιά του κόσμου, ότι η Τουρκία είναι με το Ισλάμ. Και άρα αυτή η ταλάντωση δεν έχει μόνο περιφερειακό χαρακτήρα, έχει και παγκόσμιο χαρακτήρα να εξυπηρετήσει το παγκόσμιο σχέδιο της Τουρκίας. Τώρα, για μας που λέτε, η Ελλάδα... Το λέω σε έναν άνθρωπο που μας έχει πει ότι γεωπολιτικά χρειάζεται μια ευελιξία, μια διαρκής ευελιξία. Ναι. Όχι εκρεμές μεν, αλλά όχι και γες μεν. Ναι, ωραία, κάνατε και ρήμα ωραία με το. Ακούστε, η πατρίδα μας από τότε που ιδρύθηκε, πετύχαμε την ελευθερία μας, αλλά δεν πετύχαμε την εθνική μας ανεξαρτησία. Δηλαδή, διώξαμε μεν τον Οθωμανό, αλλά όπως ξέρετε, από τα πρώτα χρόνια είχαμε τρία κόμματα που εκπροσωπούσαν τα συμφέροντα των τριών μεγάλων δυνάμεων, αγγλικό, γαλλικό και ρωσικό. Στη συνέχεια επικράτησε ο βρετανικός παράγοντας μέχρι το 48, από το 48 και μετά πήρε τη σκητάλη ο αμερικανικός παράγοντας. Η χώρα μας λοιπόν δεν έχει παράδοση στην διεκδίκηση της εθνικής της ανεξαρτησίας. Είμαστε μία πολύ εξαρτημένη χώρα. Και αυτό το γεγονός, αυτή η γενική παρατήρηση, έχει και τον αντικατοπτρισμό της στο πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, ενώ γίνεται πραγματικά κοσμογονία στην περιοχή μας, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι η Τουρκία καίγεται στην κυριολεξία. Αν θέλετε μετά σημειώστε να σας πω για το σύνδρομο της πολιορκούμενης χώρας. Για να σπάσει λοιπόν ένα αγγλιό που θεωρείτε ότι έχει, πάει να οριοθετήσει την εφαλοκτροπίδα της με τη Λιβύη. Και βλέπουμε ότι έχουν γίνει βήματα τα οποία έχουν εξαγγελθεί. Προχθές ο Τσαβούσογλου βρέθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Λιβύης, η οποία ελέγχει το 8-10% του εδάφους, το υπόλοιπο το έχει ο Χαφτάρ, ο στρατάρχης Χαφτάρ. Εδώ λοιπόν είναι έτοιμοι να υπογράψουν. Η Ελλάδα δεν έχει κάνει ούτε μια δήλωση. Θα έπρεπε κάτι, γνώμη σας, να καταγγείλει? Όχι, θα έπρεπε, είπα προχθές σε ένα τηλεοπτικό κανάλι στο Skype που ήμουνα, ότι επειδή το αεροδρόμιο της Τρίπολης δεν είναι ασφαλές,
Ο κύριος Δένδιας έπρεπε να πάρει ένα ταχύπλο και να πάει χθες στη Λιβύη και μεταξύ άλλων να τονίσει στους Λίβιους ότι δεν έχει μόνο η Τουρκία F-16 και φρεγάτες, έχει και η Ελλάδα. Ότι μια τέτοια πράξη θα είναι άκρως εχθρική, θα αντιμετωπιστεί ως άκρως εχθρική από την πατρίδα μας και θα έχει τεράστιες συνέπειες και για την ίδια την κυβέρνηση. Διότι αυτή τη γλώσσα πλέον, αν δεν εισακουστούν τα διπλωματικά διαβήματα, πρέπει να ακούσουν, να μιλήσει με κάποια γλώσσα για να εισακουστεί. Άρα συνεδρίζεστε την αγωνία και, να το πω έτσι, και ειδικών επί της ΑΟΣ, όπως του κ. Καριώτη, που λέει προς Θεού μη γίνει η οριοθέτηση ΑΟΣ μεταξύ Λιβύης Τουρκίας, διότι θα έχει από τη μια παραλογισμό να πετάνε έξω την Ελλάδα και ιδίως την Κρήτη και τη Γάβδο, με ό,τι προσδίδουν. Η Γάβδο στην ουσία εξαφανίζεται. Ναι. Μάλιστα. Και να εμφανίζεται η Τουρκία συνορεύουσα με τη Λιβύη, αλλά αυτό θα μας δημιουργήσει γενικότερο πρόβλημα. Μα θα καταστρέψει, θα έχει το χαρακτήρα εθνικής καταστροφής, εάν γίνει αυτό. Δηλαδή σκεφτείτε, 6 μίλια νότια της Κρήτης, στη Σιτία, θα υπάρχουν τουρκικά συμφέροντα και συμφέροντα της Λιβύης. Δεν θα οριοθετήσουν ΑΟΣ, θα οριοθετήσουν υφαλοκρηπίδα, γιατί η Τουρκία αποφεύγει την ΑΟΣ, γιατί... Προσόρας. Ναι, επειδή δεν έχει αναγνωρίσει το δίκαιο και επειδή δεν τη συμφέρει η έννοια της ΑΟΣ. Πηγαίνει πιο πολύ στην υφαλοκρηπίδα. Είναι όμως επίγουσα σημασία, λέτε, το θέμα. Θα έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση, εγώ θα έλεγα ότι αν δεν κάνουν κάτι, θα έχουν και ευθύνες. Θα έχουν τεράστιες ευθύνες αν επιτρέψουν να γίνει από μια κυβέρνηση που δεν υφίσταται στην ουσία, στην Τρίπολη. Δεν ελέγχουν το 90% του εδάφους, το ελέγχει ο Χαφτάρ. Μια κυβέρνηση που είναι μεν η νομίμως αναγνωρισμένη από την ΟΗΕ κυβέρνηση, αλλά δεν μπορεί να οριοθετήσει αφού δεν ελέγχει το έδαφος της χώρας. Όλη η περιοχή η οποία υποτίθεται ότι έχει τη συνάφεια με την τουρκική υφαλοκρηπίδα είναι υπό την ελέγχη ο στρατάρχης Χαφτάρ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το ανέφερα παρεμπιπτόντως για να πω ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα δυστυχώς, ενώ σε ορισμένες εκκλάμψεις είχε δείξει ότι θέλει να παίξει ένα ρόλο στην περιοχή και να έχει μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, γιατί ξέρετε, οι μικρές δυνάμεις δεν μπορούν να ταυτίζονται απόλυτα με μια μεγάλη δύναμη. Αυτό στην ουσία σε κάνει εξάρτημα μιας ξένης δύναμης και ξένων σχεδιασμών. Εάν κατορθώσεις τις δυνατότητες που έχεις, την αξία τη γεωπολιτική που έχεις, να την ισορροπήσεις με τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων με μια πολυδιάστατη πολιτική, τότε πραγματικά, και δεν εννοώ τον τρόπο με τον οποίο το κάνει η Τουρκία, με ένα πιο πολιτισμένο τρόπο, το είχε κάνει η Ελλάδα για μερικές δεκαετίες με τον αραβικό κόσμο, ενώ ο αραβικός κόσμος δεν είχε τα συμφέροντα της Δύσης, δεν ταυτίζονταν με αυτά του αραβικού κόσμου. Η Ελλάδα διατηρούσε πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο, όπως επίσης και με τις χώρες της Σοβιετικής Ένωσης και με την ίδια τη Ρωσία. Νομίζω λοιπόν ότι θα έπρεπε να επιδιώξουμε μια ισορροπία. Η ανισορροπία και η ταύτιση με τα συμφέροντα μιας μεγάλης χώρας, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν γραπτές και αξιόπιστες εγγυήσεις, μπορεί να μας οδηγήσει και σε καταστροφή. Και είπατε μια λέξη πριν από λίγο, τη συνεκμετάλλευση, που αυτό θα είναι. Το μετά τις 18, είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχω εδώ μηνύματα πάρα πολλά για εσάς και έχω μηνύματα και από επαγγελματίες οδηγούς σήμερα από την Αθήνα. Δηλαδή, οδηγούς τα ξέρουν την Αθήνα, ακούνε. Κάπου σας πιάσαμε διαδικτυακά αυτή τη στιγμή. Λίγη ερώτηση στον κύριο Καλτερίδη. Δηλαδή, δεν έχει ανοίξει τώρα η όρεξη του Ερντογάν, επιστρέφοντας στη χώρα του, να αρχίσει να μοχλεύει ιστορίες πιο έντονα, όχι μόνο στην Κυπριακή ΑΟΣ, αλλά και στο Καστελόριζο? Ναι. Ακούστε, θα μπορούσαμε. Καλημέρα στους επαγγελματίες οδηγούς. Στους ταξιτζίδες δηλαδή και της Αθήνας. Δεν έχω μόνο τηλεκτρική σήμερα που μας στέλνουν. Μας βλέπουν από τα τάμπλετ που έχουν εκεί πιθανότητα. Ακούστε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα επικεντρωθεί στην Κύπρο και στην Ελλάδα εάν κλείσει το μέτωπο νοτιοανατολικά της. Το μέτωπο νοτιοανατολικά της δεν έχει κλείσει και οι αντιδράσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ, αυτές που γνωρίζουμε και θέλετε να κάνουμε μια αναφορά μετά, θα έλεγα ότι είναι αντανακλαστικές. Γίνονται επειδή είναι σε εξέλιξη το ενεργειακό πρόγραμμα της Κύπρου. Και ακριβώς είτε επειδή θέλουν να τον μπλοκάρουν, είτε επειδή θέλουν να εκβιάσουν για να πάρουν το 50%, κάνουν τις ενέργειες που κάνουν στην Κυπριακή ΑΟΣ. Χωρίς να θέλω
να καλλιεργήσουν ένα κλίμα εφησυχασμού. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία, αν άνοιγε ένα μέτωπο, αντιλαμβάνεστε τη μέτωπο με την Ελλάδα, μπορεί να ήταν καταστροφικό και για την Τουρκία και για τον Ερντογάν. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι οργάνωση όπως είναι οι Κούρδοι. Οι Κούρδοι δεν έχουν κράτος. Και πάλι, Και παρόλα αυτά τους δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Εάν η Τουρκία δηλαδή έκλεινε ο εναέρος χώρος της Συρίας για την Τουρκία, η Τουρκία θα είχε υποστεί μια τεράστια στρατιωτική ήττα στη Συρία. Και ακόμα και σήμερα, εάν απογορευτούν, αν κλείσει ο εναέρος χώρος, οι Κούρδοι θα συντρίψουν τους Τούρκους στη Συρία. Άρα δεν έκλεισε το μέτωπο ακόμα εκεί. Επαναλαμβάνω, είναι εγκληματικό είτε να υπερεκτιμάς είτε να υποτιμάς τον αντίπαλο. Δεν κάνω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Προσπαθώ με όση αξιοπιστία και αντικειμενικότητα μπορώ να έχω να παρουσιάσω τα θέματα και υπευθυνότητα στους πολίτες, στους ακροατές σας. Αυτό θα κάνουμε και το βράδυ. Ναι, αυτό λοιπόν που έχω να πω είναι ότι το μέτωπο δεν έκλεισε. Θα έλεγα ότι τα κέρδη που αποκόμισε ο Ερντογάν εξανεμίζονται και για ένα παραπάνω λόγο. 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια στους Κούρδους το χρόνο. Αν θέλετε μετά το δελτίο ειδήσεων να αναπτύξουμε και αυτό το θέμα. Λοιπόν, πάμε ως εξής στη διακοπή. Τι εννοούσατε με αυτό το σύνδρομο της χώρας η οποία αισθάνεται να βάλετε πανταχώθεν? Αυτό θα το εξηγήσουμε και με χάρτη το βράδυ στην εκδήλωση. Ναι, δώστε μας όμως. Ναι, ακούστε. Η Τουρκία θεωρεί ότι αυτό που συμβαίνει στο Βόρειο Ιράκ έχει ιδρυθεί ένα αυτόνομο κουρδικό κράτος. Στη Συρία λειτουργεί de facto ένα δεύτερο αυτόνομο κουρδικό κράτος, το οποίο θέλει να διαλύσει με την εισβολή, αλλά εκεί την οριοθέτησαν την νίκη. Είναι του Ερντογάν τη στρατιωτική, δηλαδή 120 χιλιόμετρα αντί για 440, και στο βάθος δεν τα πήρε όλα. Αυτό λοιπόν το βλέπει ως μια επιχείρηση περικύκλωσης της Τουρκίας, όπως επίσης αυτή η επιχείρηση επεκτείνεται στην Κυπριακή ΑΟΣ και στην Ελληνική ΑΟΣ, όπως θα δείξουμε από τα θηρία τα ενεργεία, τις μεγάλες εταιρείες Exxon Mobil, Total και τα λοιπά. Και ακριβώς όλο αυτό ο χάρτης θεωρεί ότι είναι μια αγχώνει ένας βραχνάς που πάει να πνίξει την Τουρκία, και αυτό είναι το σύνδρομο της πολιορκούμενης χώρας, και θέλει να σπάσει αυτή την πολιορκία με τις 4 εισβολές στη Συρία και με την εισβολή στην Κυπριακή ΑΟΣ και αύριο με την οριοθέτηση με τη Λιβύη. Αυτά είναι τα... Καστελόριζο. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα, πιστεύω. Είναι κλειδί όμως. Απολύτως. Ακούστε. Αυτό που θα συμφωνηθεί ή θα αποσπάσει η Τουρκία μέσω εκβιασμών στην Κύπρο θα είναι η πρόδρομος λύση και για τα αντίστοιχου χαρακτήρα ζητήματα με την Ελλάδα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Κρατήστε το. Πάμε σε διακοπή και επανερχόμαστε. 11:02 πρώτα λεπτά. Ακούτε 9:84 και φυσικά κοντά μας εξακολουθεί να είναι ο κ. Σάββας Καλδερίδης, επικεφαλής, πρέπει να πω, των εκδόσεων Ιφογνώμων. Πολύ μεγάλη δουλειά και στο site εκεί και στον εκδοτικό οίκο. Σήμερα όμως μιλά στις 7:30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ντορέ σε μια εκδήλωση με θέμα «Μετά την εισβολή στη Συρία, οι στόχοι του Ερντογάν σε Κύπρο, Αιγαίο και το μεταναστευτικό». Κύριε Καλτερίδη, έχουμε ακόμη 28 λεπτά. Φορές να τα πιάσω όλα μαζί, σιγά σιγά. Πάμε καταρχάς, μιας και αναφερθήκαμε στο Καστελόριζο, και εδώ βλέπω πάρα πολλά μηνύματα. Λέει εδώ ο κόσμος, δηλαδή κύριε Καλτερίδη, οδηγούμαστε σε μοιρασιά σε Αιγαίο και Κύπρο των ενεργειακών πόρων που στην τελική ανήκουν στην Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία? Αυτός είναι ο στόχος της Τουρκίας. Ακούστε, η Τουρκία είπε προχθές ο Περικλής Νεάρχου, ο πρέσβης, ένα εθνικό κεφάλαιο θα έλεγα, από την Κύπρο είναι, αλλά είναι ένας πολύ μεγάλος Έλληνας, είπε ότι πόλεμο κάνουν οι ανίσχυροι. Οι ισχυροί δεν κάνουν πόλεμο. Με την επίκληση της ισχύως που διαθέτουν, της πολεμικής ισχύως, επιβάλλουν στον άλλον τις επιδιώξεις τους και θα κερδίζουν χωρίς πόλεμο. Αυτός είναι ο κίνδυνος για την Ελλάδα. Ο κίνδυνος για την Ελλάδα, επειδή τη δεκαετία του 90 ήμασταν στο ισοζύγιο ισχύως, ήμασταν πολύ πάνω από την Τουρκία, και μάλιστα αυτό το ισοζύγιο ισχύως υποστηριζόταν και από μία, θα έλεγα αρκετά σε τεχνολογικό επίπεδο, από μία αρκετά ισχυρή αμυντική βιομηχανία ελληνική. Τώρα αυτό το πράγμα έχουμε διαλύσει την αμυντική μας βιομηχανία.
Αλλά ξέρετε, κάναμε και ένα άλλο έγκλημα. Σταματήσαμε τα εξοπλιστικά προγράμματα. Σταμάτησαν στη δεκαετία του 90, δεν υπάρχει, ήταν το ΕΜΠΑΕ τότε, άσχετα με το αν κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν και γίναν πλούσιοι. Ναι, αλλά αυτό, δεν κρίνουμε αυτό τώρα. Κρίνουμε ότι έμεινε κάτι στην Ελλάδα πάντως. Πολύ σημαντικό, έμειναν στρατηγικά όπλα, τα οποία ευτυχώς αυτά ακόμα και σήμερα, παρότι 25 χρόνια μείναμε, 20 χρόνια μείναμε αδρανείς, αυτά είναι που εξασφαλίζουν, θα έλεγα, μια σχετική υπεροπλία στο Αιγαίο, στην πατρίδα μας. Όμως η Τουρκία τίνει να οδηγήσει την κατάσταση αυτή σε ανατροπή, έχει δημιουργήσει μια αξιοζήλευτη αμυντική βιομηχανία και στον τομέα των όπλων του στρατού ξηράς, αλλά και στην αεροναυπηγική, και εκεί μείναμε πίσω. Σκεφτείτε πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν στο καινούριο, στο καινούριο τρόπο πολέμου τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, αν εξετάσουμε τι έγινε στη Σαουδική Αραβία στην Αράμκο. Ότι οι Χούτι, μια ομάδα ανθρώπων που δεν έχουν καν κράτος, δεν έχουν να φάνε οι άνθρωποι, κατόρθωσαν και χτύπησαν στην καρδιά τον παγκόσμιο πετρελαϊκό γίγαντα και επηρέασαν και τις τιμές παγκοσμίως, ξέρετε. Με τι, με μη επανδρομένα. Η Τουρκία στον τομέα αυτό έχει κάνει άλματα και η Ελλάδα, που ήταν η πρώτη που είχε κάνει επανδρομένα ελληνικής κατασκευής, έχει μείνει πίσω. Εκεί που ήμασταν δηλαδή 5 επίπεδα πάνω, τώρα είμαστε 5 επίπεδα κάτω. Τι θέλω να πω λοιπόν. Θέλω να πω ότι η Τουρκία θεωρεί ότι με τα εξοπλιστικά προγράμματα που είναι σε εξέλιξη, ότι θα αποκτήσει σε μέσα μια πενταετία, θα ανατρέψει την ισορροπία ισχύως που υπάρχει και θα μπορέσει να επιβάλλει αυτά που θέλει στην Ελλάδα, να εκβιάσει δηλαδή. Δηλαδή θα πάει να κάνει στην ουσία αυτό που θέλει, αυτό που κάνει στην Κύπρο. Στην Κύπρο ξέρετε ότι έχει εισβάλλει στην ουσία. Έχει εισβάλλει, αλλά και εκεί θα πρέπει να διδαχθούμε. Ξέρετε, όταν στο 12 πήγε η εξέδρα της Noble Energy, αυτής της αμερικάνικης εταιρείας, ο Ερντογάν και τότε έστειλε το ερευνητικό, αν δεν κάνω λάθος, το πήρε ρέιση του Τσεσμή, δεν θυμάμαι ποιο, ένα παλιό ερευνητικό σκάφος που είχε, με συνοδεία φρεγάτας, δύο φρεγάτες, θα τα πούμε το βράδυ, θα δω και δώσω και τα ονόματα. Και τότε αυτό το ερευνητικό χάλασε, εξευτελίστηκε η Τουρκία, έτρεχαν να πάνε εξαρτήματα για τη μηχανή, ήταν μεσοπέλακα, έμεινε, και είχαμε και την αντίδραση της Χίλαρη Κλίντον, τότε Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, και η Τουρκία στην ουσία δέχθηκε το τετελεσμένο που ολοκληρώθηκε προχτές με την τελική υπογραφή της Συμφωνίας Εκμετάλλευσης του Κοιτάσματος. Παρεμπιπτόντως, για να δούμε πόσο μεγάλα είναι τα συμφέροντα που παίζονται και πόσο αυτό είναι που τονώνει την όρεξη της Τουρκίας, η Κύπρος τα επόμενα 25 χρόνια, με βάση την συμφωνία που έχει, τελική συμφωνία που έχει υπογραφεί, τώρα έγινε το τετελεσμένο στο 12, το λέω αυτό για να τονίσω ότι η Τουρκία δεν κάνει τετελεσμένα, αρχή τετελεσμένο, δεν ολοκλήρωσε κανένα τετελεσμένο, γιατί το τετελεσμένο ολοκληρώνεται όταν πάμε στη φάση της εκμετάλλευσης. Η Κύπρος λοιπόν για 25 χρόνια θα παίρνει 500 εκατομμύρια το χρόνο. Για να δούμε τι σημαίνει στο μέγεθος της οικονομίας της Κύπρου, αυτό να το βάλουμε επί 10 για την ελληνική οικονομία. Δηλαδή, αν η Ελλάδα έπαιρνε επί 25 χρόνια 5 δισεκατομμύρια, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα... Και αν αναλογιστούμε ότι στην Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη υπάρχουν άλλα 7-8 κοιτάσματα ανάλογα της Αφροδίτης, όπως λέει ο κύριος Κονοφάγος, που θεωρείται ένας από τους κορυφαίους στην Ελλάδα, τότε αντιλαμβάνεστε για τι μεγέθη μιλάμε. Για ποσά αστρονομικά τα οποία θολώνουν το μυαλό της Τουρκίας, και αν δούμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πολλαπλάσια κοιτάσματα και νότια της Κρήτης και όχι μόνο, πολλαπλάσια κοιτάσματα από αυτά της Κυπριακής ΑΟΣ λόγω του μεγέθους της έκτασης, εννοώ, της ελληνικής ΑΟΣ, τότε αντιλαμβάνεστε ποιο είναι το σχέδιο της Τουρκίας. Τι έκανε τότε η Τουρκία λοιπόν? Επειδή δεν είχε τα μέσα, και αυτό πιστεύω ότι πιο πολύ από τη στρατιωτική της ισχύ, αυτό που πρέπει να φοβόμαστε από την Τουρκία και να υπολογίζουμε είναι το κράτος της. Ξέρετε, το κράτος της Τουρκίας είναι η συνέχεια του κράτους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, το οποίο το πληρονόμησε η Οθωμανική, και η Τουρκία πληρονόμησε της Οθωμανικής. Η Τουρκία λοιπόν, το κράτος της παράγει στρατηγική και παράγει πλούτο, δεν καταναλώνει όπως το ελληνικό. Εκεί λοιπόν σχεδίασαν
την αγορά ή την κατασκευή δύο ερευνητικών σκαφών, Μπάρμπαρος και το Χαϊρετίν, Μπαρμπαρόσα δηλαδή, και το άλλο, το, μου διαφεύγει τώρα το όνομά του, και την αγορά δύο γεωτρυπάνων, πλωτών γεωτρυπάνων, τα οποία μάλιστα ορισμένοι λένε ότι τα πήρε και από Έλληνα πλειοκτήτη. Και με αυτά. Όχι, λένε, τα πήρε μέσω τρίτου, ήταν ελληνική συνεπτυξία. Ναι, ναι, εκεί που δώσαμε να μας διαφημίσει και την επανάσταση του 21. Αντιλαμβάνεστε για τι χώρα μιλάμε. Γιατί σας είπα ότι δεν πετύχαμε, δεν εξασφαλίσαμε ποτέ, δεν κερδίσαμε ποτέ την εθνική μας ανεξαρτησία. Εκεί λοιπόν η Τουρκία με αυτά τη στρατηγική που χάραξε πρώτα και μετά την υλοποίησε, και με αυτά τα ερευνητικά και με τα γεωτρύπανα, τα οποία συνοδεύονται από φρεγάτες που απέκτησε ή κατασκευάζει τα δικά της ναυπηγεία, τα οποία εμείς τα δικά μας τα διαλύσαμε, με αυτά η Τουρκία προσπαθεί να επιβάλλει τη δικιά της βούληση. Τι θέλει να κάνει στην Κύπρο, γιατί να κάνει πόλεμο αφού μπορεί να τα πάρει έτσι. Εκεί φυσικά το ίδιο, η λύση λοιπόν που θα δοθεί στην Κύπρο, όπως είπα, θα είναι πρόδρομος και για το Αιγαίο. Αυτό που πιθανόν να κάνουμε σωστά στην Κύπρο και στην Ελλάδα είναι ότι μέσα από εμπορικές συμφωνίες, ναι, με μεγάλες εταιρείες, οι οποίες μεγάλες εταιρείες, ας ελπίσουμε ότι έχουν πίσω τους και τα κράτη, πάντως το 12 η Noble Energy αποδείχθηκε ότι είχε πίσω της το αμερικανικό κράτος. Τότε η Hillary Clinton είπε ότι όποιος τολμήσει να επηρεάσει αμερικανικά συμφέροντα θα απαντήσουμε με κάθε μέσο. Εάν λοιπόν έχουμε την ίδια αποφασιστικότητα στην Κυπριακή ΑΟΖ από τις ΗΠΑ για την ExxonMobil και από τη Γαλλία για την Total, και αν αυτή η αποφασιστικότητα επιδειχθεί και στην νότια της Κρήτης όπου έχουν χωριστεί τα οικόπεδα και πάμε στην ουσία σε μια αντίστοιχη διαδικασία με αυτή της Κύπρου, τότε πιθανόν να μην έχουμε αυτή την αρνητική εξέλιξη και μιλάω για τη συνεκμετάλλευση. Πάντως, εάν πετύχει η Τουρκία συνεκμετάλλευση στην Κύπρο, εκτιμώ ότι αυτό το μοντέλο θα επιλεχθεί και για την Ελλάδα. Και, δηλαδή, αυτό θα είναι πραγματικά όχι εθνική καταστροφή, δεν έχει οικονομικά χαρακτηριστικά. Έχει ιστορικού χαρακτήρα, θα είναι μια ιστορικού χαρακτήρα ήττα για την Ελλάδα. Γιατί? Γιατί ό,τι κοίτασμα βρεθεί, ας πούμε 6 μίλια έξω από το φαλιρικό όρμο, από το Φάλιρο, ή έξω από τη Θεσσαλονίκη 6 μίλια, έξω από την Κατερίνη, έξω από την Νέα. Καλά, για το Φάλιρο, κύριε Καλδερή, τώρα για να στείλω και λίγο. Από αυτά η Τουρκία θα ζητάει το 50%. Εντάξει, μη στεναχωριέστε, θα κατεβαίνει από το Sky ο συμπαραγωγός που είναι Τούρκος και θα τα βρίσκουν. Έχουμε συνεκμετάλλευση τα τηλεοπτικά προγράμματα. Ναι. Τι σας κάνει εντύπωση? Ναι, μου κάνει εντύπωση, ξέρετε γιατί. Γιατί η συνεκμετάλλευση, γιατί είπα ότι έχει ιστορικού χαρακτήρα, θα είναι μια ιστορικού χαρακτήρα ήττα. Ξέρετε, όταν σε κάποιον αναγνωρίζει το δικαίωμα της νομής, όταν νέμεσε ένα χώρο και τον πλούτο που έχει, αποκτάς και ιδιοκτησία, είσαι και ιδιοκτήτης, δηλαδή με ποια λογική παίρνεις μερίδιο. Και αν είσαι ιδιοκτήτης σε περιοχές που βρίσκονται έξω από τα 6 μίλια από τις ακτές της υπηρετικής Ελλάδας, τότε το Αιγαίο έχει πάει περίπατο. Έχουμε χάσει ολόκληρο το Αιγαίο, όχι το μισό όπως θεωρούν ορισμένοι. Που... Ολόκληρο το Αιγαίο. Τώρα προσέξτε, η Τουρκία εφεύρει και ένα άλλο μέσο για να πιέσει την Ελλάδα, να την εκβιάσει. Είναι αυτό που λέγεται γαλάζια πατρίδα. Ειλικρινά, εκπλήσωμαι, αν και έχω υπηρετήσει το κράτος τόσα χρόνια και έχω επαφή και με το κράτος τόσα χρόνια, εκπλήσωμαι με την παχυδερμία του ελληνικού κράτους. Όταν λοιπόν εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο χάρτης γαλάζιας πατρίδας το Φλεβάρι, προσωπικά πήδηξε από την καρέκλα μου. Λέω, παιδιά, αυτό δεν είναι ένας χάρτης. Η Τουρκία όταν επικαλείται τον όρο, χρησιμοποιεί τον όρο πατρίδα. Ξέρετε, στην Τουρκία ακόμα ο όρος πατρίδα έχει την ιερότητά του. Δεν έχει εξευτελιστεί και απαξιωθεί όπως στην Ελλάδα. Όποιος μιλάει για πατρίδα χαρακτηρίζεται αυτό που ξέρετε όλοι σας. Εκεί ο όρος είναι ιερός. Και δεν είναι τυχαίο που η Τουρκία όταν κατέλαβε το μισή Κύπρο, την ονόμασε Γιαβρού Βατάν, δηλαδή νεογέννητη πατρίδα. Τώρα όταν βάζει Μαβίν Βατάν, μπλε πατρίδα, το θεωρεί αναπόσπαστο μέρος της τουρκικής επικράτειας. Δεν τους νοιάζει ούτε η Φαλοκρηπίδα ούτε ΑΟΣ. Το θεωρεί πατρίδα. Το έγραψα λοιπόν τότε. Και είδα ότι αυτό δεν απασχόλησε κανέναν.
είπα ότι αυτός δεν είναι ένας χάρτης. Αυτό είναι ένα στρατηγικό σχέδιο της Τουρκίας. Είναι μέρος της εθνικής στρατηγικής, το οποίο το υποστηρίζει με διπλωματικά, πολιτικά, εθνικά, εννοώ στην κοινή γνώμη, αλλά και στρατιωτικά μέσα. Και το είδαμε μετά από λίγους μήνες στην άσκηση Γαλάζια Πατρίδα. Που μας είπε στην ουσία, κοιτάξτε κύριε, το χάρτη αυτόν εγώ τον υποστηρίζω και με στρατιωτικά μέσα. Και τότε που ήταν η μεγαλύτερη άσκηση στην αεροναυτική της τουρκικής δημοκρατίας από τη σύνδρεσή της, ακόμα και τότε ορισμένοι βγήκαν να το απαξιώσουν, λέει, μα δεν συμμετείχαν τόσα όσα κτλ. Και είδαμε προχτές τον ίδιο τον Ερντογάν στο χάρτη της Γαλάζιας Πατρίδας. Και είδαμε προχτές τον Ακάρ να λέει, αναφερόμενο στην Κύπρο, ότι εμείς θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας και στην Κύπρο, αλλά και στη Γαλάζια Πατρίδα. Και δείτε το χάρτη της Γαλάζιας Πατρίδας. Είναι το μισό Αιγαίο με τα νησιά μέσα. Λοιπόν, τι άλλο πρέπει να γίνει για να ξυπνήσει αυτή η χώρα? Από το Φλεβάρι υπάρχουν τα άρθρα, ξέρετε. Τους προειδοποίησα και είπα, ακούστε εδώ, αυτό δεν είναι ένας χάρτης. Πότε ξεπλάγησαν και έγινε θέμα στα δελτία ειδήσεων? Όταν βγήκε ο Ερντογάν με το χάρτη. Μα συγγνώμη, μια τέτοια χώρα μπορεί να επιβιώσει? Εμείς δεν είμαστε, ξέρετε, η Ουρουγουάη να την απασχολεί η Γαλάζια Πατρίδα όπως απασχολεί την Ουρουγουάη ή το Λουξεμβούργο. Είμαστε η χώρα που υφίσταται την τουρκική επιθετικότητα. Δηλαδή, ο εχθρός είναι πρώτων πυλών και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι και εντός των τυχών. Όπως είχε πει ο Ξυλούρης, μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Μέσα είναι οι οχτροί, να μην γελιόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, τι άλλο πρέπει να συμβεί για να ξυπνήσει αυτό το σύστημα? Εγώ κράτησα, κύριε Καλτερίδη, αυτό που είπατε πολύ απλά σχηματικά. Γιατί λέει ότι χθες κιόλας ο κύριος Δένδιας, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, θα έπρεπε, επειδή το αεροδρόμιο δεν είναι πολύ ασφαλέ, με ένα ταχύκλο, είπατε, έπρεπε να έχει πάει στην Τρίπολη. Να σας πω κάτι. Οι Τούρκοι άσκησαν κρατική τρομοκρατία στην Ελλάδα για να μην επεκτείνουμε τα χωρικά μας έδρα στα 12 μίλια. Και είπαν κάζους μπέλι. Και η Ελλάδα δεν κάνει ούτε μία επίκληση του διεθνούς δικαίου, μια προειδοποίηση προς τη Λιβύη, ότι εδώ αυτό που πας να κάνεις είναι μια εχθρική πράξη και θα έχεις την ανάλογη απάντηση. Και αντί να γίνουν όλα αυτά, καθόμαστε και δεχόμαστε, ξέρετε, αν υπογραφεί, μετά εμείς θα τρέχουμε να βρούμε το δίκαιο μας. Εκεί που τώρα είμαστε εν δικαίω, θα βρεθούμε εμείς να τρέχουμε στα διεθνή δικαστήρια, δεν ξέρω εγώ πού, να βρούμε το δίκαιο μας. Γιατί λοιπόν δεν λειτουργούμε προληπτικά? Γιατί δεν κάνουμε αυτό που πρέπει? Και με τον Χαφτάρ. Μια δήλωση του Χαφτάρ, για παράδειγμα, ότι αυτή είναι μια συμφωνία που την κάνουν εξονημένη πολιτική και εξαγορασμένη από την Τουρκία. Να βάλουμε δηλαδή χαρακτηριστικά ακυρότητας μέσα, ή και να πάμε και στους ίδιους αυτούς που ετοιμάζουν να την υπογράψουν, να τους πούμε τι κόστος θα πληρώσουν σε περίπτωση που κάνουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε? Καθόμαστε να παραβιάζουν τα εθνικά μας συμφέροντα και τα δικαιώματά μας χωρίς να κάνουμε τίποτα? Και αν κάνουν κάτι παρασκηνιακά, δεν μας ενδιαφέρει. Εδώ ο ελληνικός λαός πρέπει να μάθει τι γίνεται σε αυτό το θέμα. Και να πιστεί ο ελληνικός λαός ότι έχουμε την ισχύ της αποτροπής σε αυτήν την εθνική καταστροφή που είναι πρώτων πυλών. Πού να δει, κύριε Καλτερίδη, αισθάνεστε ότι το πολιτικό σύστημα αγνοεί, δεν κατέχει ως κάτοχη στο παρελθόν ορισμένα κρίσιμα ευαίσθητα εθνικά θέματα, ή τα κατέχει και μαζί, θα το πω έτσι, με τις εκάστοτε οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές ελίτ της χώρας, έχει αποφασίσει ότι θα παίξει ένα ρόλο μεσάζοντα, μεταπράττει και θα βαριέσει? Ακούστε, κύριε Σαχίνη, για να μην γινόμαστε ισοπεδωτικοί, γνωρίζω πολιτικούς οι οποίοι βγήκαν φτωχότεροι από ότι όταν μπήκαν στην πολιτική. Πόσους μετράτε στα δάχτυλα? Νομίζω ότι χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Λεωνίδας Ιασονίδης, ο οποίος διαχειρίστηκε δισεκατομμύρια της εποχής για την αποκατάσταση των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας και πέθανε χωρίς ακίνητη περιουσία. Ένα μου βρήκατε τώρα. Λοιπόν, ακούστε, όμως, όσο δυστυχώς η κατάσταση όσο περνάει ο καιρός γίνεται χειρότερη, οι πολιτικοί, αντί να θεωρούν την εξουσία μία ευθύνη απέναντι στην ιστορία, στο έθνος και στην πατρίδα, την θεωρούν σαν λάφυρο και λαφυραγωγούν την πατρίδα. Είμαστε η μοναδική χώρα που έχει θέσει σε υποθήκη ακόμα και τους αρχαιολογικούς της χώρους. Είμαστε μια χώρα απολύτως απαξιωμένη, θα έλεγα, και εξευτελισμένη διεθνώς, και αυτό δεν μας λαμβάνουν υπόψη τους κανένας και κάνουν αυτά που κάνουν εις βάρος μας. Βλέπω τώρα ότι είχαμε πάλι δήλωση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών ότι θέλει να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Αλβανία και τα Σκόπια.
και όχι η Βόρεια Μακεδονία. Δεν υπάρχει Βόρεια Μακεδονία, σκέτος τι υπέγραψαν. Συγγνώμη, τι, εδώ το κάνουμε σχέδιο. Εμεί το λένε, δεν αλλάζει το Βόρεια. Εμεί δεν είμαστε κράτος, εμεί είμαστε πολίτε. Εσεί το λέτε ω πολίτη. Ο υπουργό όμω αυτό που θα άλλαζαν τη συμφωνία τώρα. Αυτά τα ακούει. Και λέγαμε για του πριν. Τα ακούμε τώρα για του πριν. Τα ακούει ο κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε. Όταν θα ήταν πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας να οριοθετήσουμε τις θαλάσσιες ζώνες με την Αλβανία. Αντί να βάλουμε λοιπόν δύο βασικά ζητήματα ως προϋποθέσεις, όχι για να τα ακούσουν οι Αλβανοί, να τα ακούσουν οι Ευρωπαίοι. Δεν πρόκειται να δουν τις Βρυξέλλες και την Ευρώπη η Αλβανία, με την οποία εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει στρατηγική συμφωνία, συμμαχία, έτερων εκάτερων. Εάν δεν ρυθμιστεί το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών και των δικαιωμάτων. Τη προστασία των δικαιωμάτων των Ελλήνων τη Βορείου Υπήρου. Αυτό λοιπόν, αντί να ακούμε αυτό, αντί να γίνεται μια διακήρυξη, να ακούει και ο ελληνικός λαός και να αρχίζει να πιστεύει, έχουμε τελικά κυβέρνηση, έχουμε πολιτικούς οι οποίοι υπερασπίζουν τα συμφέροντα της χώρας, ακούμε κάτι ξενέρωτες δηλώσεις ότι θα τους βάλουμε στην. Μα συγγνώμη, εάν και τώρα δεν εκμεταλλευτούμε αυτό το πλεονέκτημα που έχουμε λόγω της συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν είναι όλα καλά από τη συμμετοχή μας, πότε, γιατί δεν το λένε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πιστεύω λοιπόν ότι ναι, το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει αποδείξει ότι έχει χαρακτηριστική αδυναμία να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του έθνους και των Ελλήνων πολιτών. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης εδώ. Να σας πω τώρα δεν για το μεταναστευτικό. Καθώς με αυτό θα κλείσουμε, μισό λεπτό. Λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης. Πείτε στον κύριο Καλτερίδη, δεν τα ξέρει. Σβάρ να έχει πάρει τους στρατιωτικούς σχηματισμούς των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας. Τους τελευταίους μήνες, το ξέρω εγώ αυτό, ο Αμερικανός ακόλουθος άμυνας στην Αθήνα, επισκεπτόμενος μονάδες στρατεύματος με αιτήματα διαρκώς προς το ΓΕΘΑ μέχρι παρεξηγήσεως. Αυτό δεν του λέει κάτι. Καλά, τα είπαμε. Πρέπει να γίνω και να εξειδικεύσω στην περιπτωσιολογία. Είπα ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει ισόρροπες σχέσεις με τις μεγάλες δυνάμεις. Εντάξει, να έχουμε μια στρατηγική συμμαχία με μια μεγάλη δύναμη, χωρίς να αποκλείουμε τις άλλες. Αυτό σημαίνει ισορροπία. Αλλά αυτή η στρατηγική συμμαχία να έχει και κάποιες εγγυήσεις αξιόπιστες, έγγραφες και δεσμευτικές. Όπως για παράδειγμα οι εγγυήσεις που έχουν δώσει οι ΗΠΑ στο Ισραήλ. Τότε ναι, να δώσεις και τη σούδα, αλλά να ξέρεις ότι έχεις πάρει η Ελλάδα. Πώς είχε λέει το τραγούδι ένα πεδίο βολής φτηνό. Μην ξεπουλάμε δηλαδή τη γεωπολιτική αξία της Ελλάδας που έχει τεράστια, κυρίως λόγω της στροφής που πάει να κάνει η Τουρκία προς την Ευρασία. Λοιπόν, να κλείσουμε σήμερα και περισσότερο Σάββας Καλτερίδης απόψε στις 7.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΡΕ. Λοιπόν, για πείτε μου κύριε Καλτερίδη, θέλω να μείνω στο εξής κομμάτι. Φεύγω από το ανθρωπιστικό, πάω στο γεωπολιτικό. Έτσι. Προσφυγικό, μεταναστευτικό, προσφυγικό, πέστε το όπως θέλετε. Μπορεί να γίνει εργαλείο στα χέρια του Ερντογάν ή είναι υπερτιμημένο. Ακούστε, να ξεκαθαρίσουμε. Ο κάθε άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο έχει δικαίωμα στην ελπίδα. Εάν θεωρεί δηλαδή ότι στην Ευρώπη θα, και στη βελτίωση των συνθηκών της ζωής του θα βρει καλύτερες συνθήκες ζωής, τον κατανοούμε ότι χρησιμοποιεί κάθε μέσο να το κάνει. Όμως αυτό ξέρετε, όταν δημιουργεί προβλήματα στην ελπίδα του άλλου, ο άλλος έχει δικαίωμα στην νόμιμη άμυνα. Τι θέλω να πω. Οι Έλληνες, ξέρετε αυτά τα αντιφασίστας, ρατσιστής και τα λοιπά, να είμαστε όλοι οι Έλληνες επιφυλακτικοί σε αυτά τα αντί. Γιατί ξέρετε, ο ένας πόλος στρέφει τον άλλον. Εάν δεν υπάρχει ο φασισμός, οι αντιφασίστες δεν έχουν λόγο ύπαρξης και γενικώς αυτοί που κινούνται σε αυτό το. Αν δεν υπάρχει ρατσισμός και μπορεί να τον δημιουργούν και οι ίδιοι ή τέλος πάντων ο ένας να τρέφεται από τον άλλο για να έχουν και λόγο ύπαρξης. Ο ελληνικός λαός λοιπόν, και έχει αποδειχτεί αυτό, δεν είναι ούτε ξενοφοβικός, ούτε ισλαμοφοβικός, ούτε αντιρατσιστής. Άρα δεν παίρνει το έργο για όλους. Μιλώ για 99%. Δεν μιλάω για οργανωμένες ομάδες που δημιουργήθηκαν. Αυτές, ξέρετε, ήδη είναι στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Εσείς στον κάλαθο έχουν πεταχτεί. Δεν υπάρχει. Έχουμε την ομαλή συμβίωση που είναι παγκόσμιο πρότυπο στη Θράκη. Παγκόσμιο πρότυπο στη Θράκη. Αλλά και ακόμα και με αυτούς που ήρθαν στην Ελλάδα με τον τρόπο που ήρθαν, οι αντιδράσεις της ελληνικής κοινής γνώμης και της ελληνικής κοινωνίας θα έλεγα ότι είναι άριστες. Και αυτό που έγινε στα Βρασνά, εδώ δεν ξέρει ο κόσμος ότι στα Βρασνά ο κόσμος ζει εδώ και 2 χρόνια με 1.000 μετανάστες ή πρόσφυγες τι είναι. Δεν είπαν τίποτα.
Όταν πήγαν να του φέρουν άλλου χίλιου, λένε ρε παιδιά, αυτό το Βαρέλι δεν έχει πάτο. Πού θα πάει δηλαδή, πηγαίνετε και αλλού. Τώρα, αυτά λοιπόν και εν πάση περιπτώσει ως πόντιος με ευξήνια ιδεολογία λέω ότι δεν με νοιάζει αν κάποιος είναι χριστιανός, μουσουλμάνος ή ζωροάστρης, Έλληνας, Τούρκος ή οτιδήποτε. Ένας άνθρωπος όταν είναι δίπλα σου και έχει ανάγκη, ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτήρι νερό οφείλεις να το δώσεις. Αυτό είναι η ελληνική παράδοση. Ξέρετε, χθες ήμουνα στα Μάταλα και η γιαγιά του Ζωριδάκη μου είπε, είδα έναν φούρνο, λέγεται Mama's Bakery. Και λέω, πώς, γιατί δεν είναι Ζωριδάκης. Μου είπε το εξής πραγματικά συγκλονιστικό, ότι η γιαγιά του, όταν πήγαιναν οι φτωχοί με τους τορβάδες, οι χίπηδες τη δεκαετία του 70 και δεν είχαν λεφτά, στην ουσία τους τάιζε δωρεάν. Μιλώ για χιλιάδες ανθρώπους. Όσοι δεν είχαν, τους έδινε ένα κομμάτι ψωμί και δηλαδή έκανε αυτό που σας είπα. Πραγματικά είναι ανατριχιαστικό. Και έχουν γραφτεί άρθρα, γιατί αυτοί μετά γίναν γιατροί, γίναν καθηγητές και έχουν γράψει άρθρα για τη μαμά των Ματάλων. Έτσι είναι η Ελλάδα και μην μου λέτε τίποτα άλλο, δεν το δέχομαι. Η πραγματική Έλληνες είναι αυτό, αλλά εδώ υπάρχει ένα σχέδιο. Εάν εγώ θέτω ένα μπακαλίστικο ερώτημα, χρησιμοποιώ μια αγοραία έκφραση, εάν αυτό που γίνεται με τη μετανάστευση, με την παράνομη μετανάστευση, ήταν προς το συμφέρον της Ελλάδας, υπάρχει ένας Έλληνας που πιστεύετε θα το άφηνε ο Ερντογάν να γίνει? Για πέστε μου, γιατί το κάνει ο Ερντογάν λοιπόν? Γιατί ο Ερντογάν έχει σχέδιο. Εμείς παρακολουθούμε την Τουρκία τώρα 30 χρόνια. Ξέρω το σχέδιο του Ντεμιρέλ που έλεγε τους Τούρκους: φύγετε όσοι μπορείτε στην Ευρώπη, με όποιο μέσο μπορείτε. Και για την Ευρώπη μίλωσε. Δημιουργήστε στην Ευρώπη μουσουλμανικές, τουρκικές μουσουλμανικές κοινότητες. Αυτό έχει στρατηγική σημασία για την Τουρκία. Επαληθεύτηκε. Σήμερα η πολιτική της Γερμανίας σε μεγάλο βαθμό επηρεάζεται από τους Τούρκους, οι οποίοι έχουν χωθεί σε όλα τα κόμματα. Και αυτό είναι σχέδιο του τουρκικού κράτους. Ο δε Ζάλ έλεγε για τα νησιά, γιατί να κάνω πόλεμο. Στέλνω, λέει, μουσουλμάνους απέναντι και τα κατέκτησα. Μα αυτό το σχέδιο γίνεται τώρα. Και υπάρχουν χάρτες που μπορώ να τα αποδείξω και θα δείξω και το βράδυ. Ότι στα πρώτα χρόνια του πολέμου στη Συρία, όλοι οι καταβλισμοί ήταν στους λεγόμενους ευαίσθητους νομούς. Ποιοι είναι ευαίσθητοι νομοί για την Τουρκία? Αυτοί που είναι 50-50 οι Κούρδοι. Και επειδή οι Κούρδοι έχουν υπερπληθυσμό, δημογραφικά δηλαδή αυξάνονται πολλαπλάσια από τους Τούρκους, σε αυτούς τους νομούς πήγε τους πρόσφυγες για να κάνει δημογραφική αλλίωση και να τους κόψει το δρόμο των Κούρδων προς τη θάλασσα. Γιατί αυτό το κύμα των Κούρδων που αυξάνονται πηγαίνει προς τα Άδρανα και τη Μερσίνα για να αποκτήσουν διέξοδο στη Μεσόγειο. Ο Ερντογάν λοιπόν τους είχε εκεί. Όταν αλήξαμε τα σύνορα το 2015, είδε να βγαίνει μπροστά του μια τεράστια ευκαιρία με την οποία αποδυναμώνει γεωπολιτικά την Ελλάδα. Γιατί η είσοδος της Ελλάδας, η θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πλεονέκτημα στρατηγικού χαρακτήρα απέναντι στην Τουρκία. Αυτό λοιπόν μας το αφαίρεσε. Γιατί στην ουσία με τα ανοιχτά σύνορα και με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και με τη σημερινή κυβέρνηση, η Ελλάδα είναι ένα μη κράτος με το μεταναστευτικό. Έχει αποδείξει ότι είναι ένα μη κράτος. Και προσέξτε το εξής τραγελαφικό. Είναι ελεύθερο να μπαίνεις και απαγορεύεται να βγαίνεις από την Ελλάδα. Δηλαδή, συγγνώμη, έχει μπάφε, μισό λεπτό. Όχι, κάτσε. Έχει δικαίωμα, λέμε, ο κάθε άνθρωπος να μπαίνει. Έτσι λένε οι δικαιωματιστές. Γιατί δεν έχει δικαίωμα να βγαίνει, το χάνει? Γιατί το χάνει? Γιατί πιάσαν στην Κυλλήνη κάποιους που ήθελαν να φύγουν, τους γύρισαν πίσω, τιμώρησαν και το διακινητή. Δεύτερον, αφού είναι τόσο καλό αυτό το πράγμα, γιατί τιμωρούν τους διακινητές? Πέστε μου, δώστε μου μια απάντηση. Γιατί βάλαν τη Frontex στο αλβανικό έδαφος και στα Σκόπια, στην Βουλγαρία δεν βάλανε γιατί η Βουλγαρία έχει κράτος και φυλάει τα σύνορά της, για να μην περνάνε από την Ελλάδα σε αυτές τις χώρες? Πού είναι τα δικαιώματα λοιπόν των μεταναστών? Δεν έχουν δικαιώματα εκεί και οι πρόσφυγες? Γιατί τους τα αφαιρείτε μπλοκάροντας τα σύνορα και μάλιστα με ελληνική υπογραφή? Οι σύνοριοφύλακες στην Κοζάνη, στην Καστοριά και στη Φλόρινα αυτό κάνουν. Τους αποτρέπουν να φύγουν από την Ελλάδα. Δηλαδή, τι θέλουμε, θέλουμε να αυτοκτονήσουμε? Και να σας πω κάτι. Εάν η Ελλάδα ήθελε να γίνει μουσουλμανική χώρα, αν αποφάσισε ο Γιώργος Σαχίνης να λέγεται από αύριο Αχμέτ Σαχίνης, δικαίωμά του είναι. Ποιος είχε δικαίωμα να του πει γιατί έγινε μουσουλμάνος? Αν δηλαδή οι Έλληνες θέλουν να γίνουν μουσουλμάνοι και να γίνουν μουσουλμανική χώρα με τη βούλησή μας, κανένας δεν έχει δικαίωμα να ανακατευθεί. Αλλά ανοίγοντας τα σύνορα και βάζοντας εδώ, ξέρετε,
Δεν χρειάζεται καν μαθηματικά. Απλή αριθμητική αν κάνεις. Όταν φέρνεις εδώ ένα εκατομμύριο ανθρώπους και έχεις ψηφίσει νόμο της συνένωσης της οικογένειας, συν 5 για κάθε οικογένεια είναι 5 εκατομμύρια. Πού πήγε η Ελλάδα που ξέραμε. Και ξέρετε, αυτή η βλάβη γίνεται ανήκεστος όπως λένε οι γιατροί. Δεν μπορούμε να τη θεραπεύσουμε μετά. Δεν είναι ισλαμοφοβικό αυτό. Αλλά έχουμε δικαίωμα να κρατήσουμε τη χώρα μας όπως την παραλάβαμε. Χριστιανική την παραλάβουμε, μουσουλμανική την παραδώσουμε. Πείτε μου κάτι, εσείς υποστηρίζετε ότι αυτή τη στιγμή είναι 1 εκατομμύριο μουσουλμανοί στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Ακούστε εδώ. Εάν τα σύνορα ελεγχθούν και ελεγχθούν οι ροές. Ελέγχονται. Όχι, άμα θέλουμε, ναι. Ελέγχονται. Πολύ εύκολα. Πώς. Πολύ εύκολα. Ελέγξαμε τον Εύρο, περνάγαμε από τη θάλασσα. Δεν ελέγξαμε τίποτα. Ξέρω τι σας λέω. Κανένας δεν έχει κάνει τίποτα. Εάν ελέγξουμε λοιπόν τα σύνορα, όσοι έχουν πει θα μπορέσουμε να το διαχειριστούμε το ζήτημα. Γιατί η Ελλάδα είναι ένας χώρος που δίνει ταυτότητα σε αυτούς που κατοικούν εδώ, εννοώ πολιτισμική ταυτότητα, κοινωνική ταυτότητα, ίσως και θρησκευτική και εθνική ταυτότητα. Δεν λέω ότι θα γίνουν χριστιανοί οι άνθρωποι, αλλά ξέρετε η Ελλάδα εκμαυλίζει. Βλέπω τους Πακιστανούς και άλλους μουσουλμάνους που τρώνε και σουβλάκια και λουκάνικα και καρφώνουν και μπύρες, ξέρετε, κατά δεκάδες. Άρα θα το διαχειριστούμε. Το θέμα είναι να μπει ένας πάτος στο βαρέλι. Και δυστυχώς, να ξέρετε, αν δείτε τις ροές, μια στατιστική των ροών, οι ροές αυξήθηκαν μόλις ανέλαβε η καινούργια κυβέρνηση. Και επειδή πιστεύω ότι ξέρω πώς σκέφτονται οι Τούρκοι, γιατί το έκαναν. Το έκαναν για να χειραγωγήσουν την καινούργια κυβέρνηση και να την κάνουν του χεριού της. Και να δεχτεί αυτά που έχουν κατά νου